Στις 26 Νοεμβρίου του 1943 η Ευαγγελία Πίσπα βοηθάει την Αλέγρα Ναχμία να γεννήσει το τρίτο της παιδί, τον Δαβίδ. Η οικογένεια Ναχμία, Έλληνες, Εβραίοι στο θρήσκευμα, έχουν καταφύγει στο σπίτι της οικογένειας Πίσπα στο χωριό Κλίνοβο κοντά στα Τρίκαλα, φεύγοντας κρυφά από τη Φλόρινα. Μόλις δύο μέρες πριν οι Γερμανοί τους μεταφέρουν για τη Θεσσαλονίκη και από εκεί για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σήμερα, 70 χρόνια μετά, το κράτος του Ισραήλ τιμά στην Ισραηλινή πρεσβεία της Αθήνας τους απογόνους της οικογένειας Πίσπα. Ολόκληρη η οικογένεια έχει έρθει από το Κλίνοβο για την τελετή, όπως και τα μέλη της οικογένειας Ναχμία από το Ισραήλ. We will honor today two heroes. Σήμερα θα τιμήσουμε δύο ήρωες. Who within the Nazi occupation and during the worst times that could happen. Που μέσα στη δίνη της ναζιστικής κατοχής και στη χειρότερη περίοδο. Founded in themselves to save fellow human beings, fellow Greeks actually, who happened to be Jewish. Βρήκαν τη δύναμη στον εαυτό τους, μέσα στον εαυτό τους να διασώσουν συνανθρώπους τους, συνέλληνες οι οποίοι έτυχαν να είναι εβραϊκού θρησκεύματος. I want to present you with this medal. Θέλω να σας αποδώσω αυτό το μετάλλιο. In honor of your grandparents. Που τιμά τους παππούδες σας. For saving the members of the Nachmias family. Που διέσωσαν τα μέλη της οικογένειας Ναχμία. Θέλω να ευχαριστήσω το Ισραηλινό κράτος. I want to thank the state of Israel. Για την τιμή, έστω και τόσο αργά που κάνω για τον ποχό μου. Και όταν υπάρχουν δεσμοί αδελφοσύνης και αλληλοκατανόησης, μπορεί να σωθεί όχι μόνο μια οικογένεια, αλλά μια ολόκληρη κοινωνία. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τον συμβολισμό της πράξης ανθρωπισμού που έγινε με κίνδυνο ζωής και αποτελεί ένα επίκαιρο μήνυμα και απάντηση στο δικαστικό λόγο που ανεβαίνει ξανά στην Ευρώπη. Εκπροσωπώ το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είμαι πραγματικά, έχω την τιμή, διότι αύριο έρχεται στη Βουλή ο αντιρατσιστικός νόμος, ο νόμος απέναντι στην ξενοφοβία και στο ρατσισμό, το οποίο έχω την τιμή να έχω εισηγηθεί εδώ και αρκετό καιρό και αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος γι' αυτό, για να δώσουμε απάντηση στα ίδια φαινόμενα όπως ανάφερε και ο Πρόεδρος, διότι δυστυχώς ο ναζισμός και η ξενοφοβία ξαναγεννάται στην Ευρώπη. We are a large family today in Israel. We are actually part also of the Florinotis community. Σήμερα είμαστε μια μεγάλη οικογένεια στο Ισραήλ και επίσης είμαστε μια μέλη μιας κοινότητας ανθρώπων της Φλόρινας στο Ισραήλ και συγκεντρωνόμαστε δύο φορές το χρόνο, μια φορά για να τιμήσουμε αυτούς που χάθηκαν. And another one, actually, to remember some of the customs of Florina. We still remember, though we were young when we left, we still remember quite few things about Florina. Και δεύτερο, για να διατηρήσουμε και να θυμόμαστε κάποια από τα έθιμα της Φλόρινας. Ήμασταν πολύ μικροί τότε, αλλά ακόμα και σήμερα θέλουμε να θυμόμαστε και να διατηρούμε τα έθιμα της Φλόρινας.